Όχι. Πιστεύετε δηλαδή ότι εκφράζει αυτό για το οποίο ψηφίστηκε αρχικώς αυτό το κόμμα? Εγώ έχω πει πολλές φορές και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας. Δεν πρέπει να μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να μιλάμε στον πληθυντικό, για τους ΣΥΡΙΖΕΣ. Διότι και αυτή την τελευταία δήλωση του κυρίου Λαφαζάνη που είπατε, για ότι που ακούστηκε να μην κάνει μια χώρα μονομερείς ενέργειες, ήρθε καπάκι ο Παπαδημούλης και είπε σε λίγες ώρες δεν θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Λοιπόν, ζει στην Ευρώπη, κ. Παπαδημούλης, έχω ξαναπεί ότι αυτή τη στιγμή το πιο ανεπτυγμένο τμήμα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το τμήμα των ανασκευασμένων δηλώσεων. Δεν προλαβαίνει ένας άνθρωπος με σώα στα φρένας όπως ο κ. Σταθάκης, ο κ. Παπαδημούλης, ο κ. Δραγασάκης, οι ρεαλιστές όπως ξέρουμε να τους λέμε, να πούνε κάτι και αμέσως τους αναγκάζουν να την ανασκευάσουν τη δήλωση αυτή. Προφανώς λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει προτάξει την πιο λαϊκιστική, δημαγωγική πολιτική, έναν λαϊκισμό μαξιμαλισμό, γιατί θέλει και το maximum ταυτόχρονα, θέλει την εξουσία και τέλειωσε, γεια πυρή μηχθήτο, αλλά βάζω εδώ ένα κόμμα, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης προσέχει πάρα πολύ τις λέξεις που χρησιμοποιεί, προσέξατε πόσο ευγενικά είπε την αλλαγή πολιτικής του Σαμαρά το καλοκαίρι. Το είπε πολιτική διαχείριση. Εγώ που είμαι πιο αγενής τύπος, είναι γνωστό αυτό, θα σας πω ότι αυτό που ήθελε να μας πει ο κύριος Άδωνης με τόσο κομψό τρόπο είναι στροφή προς το λαϊκισμό. Δηλαδή τα επώδυνα μέτρα που λέει ο κύριος μέτρα που λέει ο κύριος Άδωνης ότι έπαιρνε στο Υπουργείο Υγείας, τις περικοπές εκείνες κτλ. Δεν τη σήκωνε το λαϊκιστικό προφίλ του Σαμαρά και έβαλε τους γνωστούς λαϊκιστές, ξέρουμε ποιοι είναι, και το παιχνίδι λοιπόν του λαϊκισμού το παίζουν και τα δύο μεγάλα κόμματα, και τα δύο μεγάλα κόμματα όμως ταυτόχρονα έχουν εχέφρονες στις τάξεις τους και δυνάμεις ρυθμιστικές, όπως πιστεύω εγώ ότι μπορεί να είναι το ποτάμι αύριο που δηλαδή, καταγράφεται. Δηλαδή, επί της ουσίας συμφωνείτε με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Δημοσκοπήσεις. Με συγχωρείτε, συμφωνείτε με τον Γιώργο Παπανδρέου ότι κάνουν καλλιστία λαϊκισμού ο τα δύο Γιώργος, κόμματα. Ναι, καλά, αυτό. Εντάξει, αλλά το λέει εντάξει. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μία, έχει μία προσωπική ατζέντα. Είναι, και αν θέλετε, η μεγάλη τραγική ηρωνία της ιστορίας, ξέρετε ποια είναι? Ότι εάν φτάσει ο Γιώργος Παπανδρέου και κάνει κόμμα, το μεγάλο γέλιο του Θεού θα είναι πια αυτό. Ναι. Θα έχουμε το μεν Πασόκ να μην μπει καθόλου στη Βουλή, γιατί μπορεί το Πασόκ Βενιζέλου και το Πασόκ Παπανδρέου να πάρει κάτω από το 3%, και ταυτόχρονα όλοι οι Πασόκοι οι μετανοημένοι που κοκκινήσανε σαν καρπούζια από μέσα και τα λοιπά, παραμείναν πράσινοι όμως απ' έξω, να πάνε με τα βαϊόν και κλάδων και να βγουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εκεί μας βγάζει ο Θεός τη γλώσσα του πραγματικά, μας κοροϊδεύει. Ένα λεπτό όμως.